προσεκτικός παρατηρητής εύκολα διαπιστώνει πως κατά τη συζήτηση των σχεδίων νόμου η αντιπολίτευση, κατά κύριο λόγο η Μίζωνα, κατά κανόνα ακολουθεί την ίδια τακτική. Πρώτα θέτει ζητήματα διαδικασιών, κατόπιν ένταση και πόλωση, κατά την οποία δεν αποφεύγονται οι προσωπικοί χαρακτηρισμοί που καταλήγουν συνήθως σε αναφορές και καταγγελίες στα επιμέρους. Αναφορά στο όλον, δηλαδή στην πορεία της διακυβέρνησης της χώρας από την κυβέρνηση και πώς αυτό συνδέεται με το πρόβλημα της χώρας, την πρόταση για επίλυσή του, συνήθως αποφεύγεται. Γιατί άραγε, από αδυναμία ή από επιλογή, εκτιμώ πως πρόκειται για επιλογή με στόχο την απόκρυψη και τη λύθη των γενικών δεδομένων της σημερινής κατάστασης. Και επειδή αλήθεια σημαίνει μη λύθη, υπενθυμίζω. Μείωση του ΑΕΠ, του εθνικού πλούτου δηλαδή, κατά 25%. Αύξηση της ανεργίας στο 26%. Πλήρης κατάρρευση γεωργικής, βιοτεχνικής, βιομηχανικής παραγωγής. Και ας μην ξεχνάμε τι διέθετε η χώρα μας πριν μερικές δεκαετίες και πώς διαχειρίστηκαν τον πακτολό χρημάτων που εισέρευσε στη χώρα από την ΕΟΚ Ευρωπαϊκή Ένωση η ντόπια οικονομική ελίτ και οι πολιτικοί εκφραστές και βέβαια εκτόξευση του δανεισμού κατά συνέπεια και του χρέους. Είναι επιλογή λοιπόν με στόχο να ξεχαστούν οι πολιτικά υπεύθυνοι της όλης πορείας μέχρι τη σημερινή οικονομική κατάρρευση της χώρας. Τι απαντά σε αυτά η κυρίαρχη σήμερα άποψη της Μίζωνος αντιπολίτευσης με δύο χλωμά επιχειρήματα υποθέσεις. Πρώτη υπόθεση. Αν συνεχίζαμε εμείς τη διακυβέρνηση της χώρας το Γενάρη του 2015, θα είχαμε ανάκαμψη. Δεύτερη υπόθεση. Εάν γίνουν εκλογές και τις κερδίσουμε, θα σώσουμε τη χώρα. Με αυτά τα δεδομένα, εύκολα μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει μια αιμονή, ένα σύνδρομο στέρησης της εξουσίας. Ποιοι τα ισχυρίζονται αυτά? Οι υπεύθυνοι για την πορεία της χώρας στις τελευταίες δεκαετίες. Αυτοί που το καλοκαίρι του 2015 στήριξαν τη συγκεκριμένη συμφωνία, συμφωνία που έθετε το απολύτως σαφές πλαίσιο των περαιτέρω εφαρμοστικών νόμων. Συμφωνία που κοστίζει στη χώρα 5,4 δις την ερχόμενη τριετία έναντι των 60 περίπου που κόστησαν οι προηγούμενες την πενταετία 10-15. Αυτοί που ενώ ψήφισαν τη συμφωνία του καλοκαιριού δεν αντιπρότειναν τίποτα στους εφαρμοστικούς νόμους που επακολούθησαν. Τελευταία βέβαια μιλούν για ένα άλλο μείγμα, δηλαδή με απλά λόγια επιλέγουν ποια κοινωνική τάξη να σηκώσει το κύριο βάρος. Λένε λοιπόν λιγότεροι φόροι στους έχοντες, περικοπές δαπανών του δημοσίου που με απλά λόγια σημαίνει απολύσεις και πλήρη κατάρρευση του κοινωνικού κράτους. Όσον αφορά την ορθολογική ανασυγκρότηση του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και την πάταξη της σπατάλης, υποθέτω πως πολλοί θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Αλλά ποιος μιλάει γι' αυτό? Να πω ένα παράδειγμα. Σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχει αποσπασμένους 117 αστυνομικούς. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας έχει 325 και θα πρέπει να μάθουμε και τα στοιχεία των υπόλοιπων κοινοβουλευτικών ομάδων που μας κουνούν εδώ το χέρι. Κύριε συνάδελφε, με την ψήφιση του παρόντος σχεδίου νόμου ολοκληρώνεται το βαρύ πράγματι φορτίο της εφαρμογής της συμφωνίας του καλοκαιριού. Ταυτόχρονα φαίνεται πως αποσαφηνίζεται και η πολιτική των δανειστών έναντι της χώρας. Μια πολιτική αποτέλεσμα δυναμικής ισορροπίας που μετακινήθηκε προς σχετικά φιλικότερες για τη χώρα μας θέσεις και όχι τυχαία. Ενδιαφέρει άραγε αυτό την αντιπολίτευση ή μήπως το μόνο που την ενδιαφέρει είναι η φθορά της κυβέρνησης και τίποτα άλλο? Με την ψήφιση του παρόντος σχεδίου νόμου στις 24 Μαΐου μεθαύριο είναι πιο κοντά μια ωφέλιμη συμφωνία για το χρέος της χώρας, ωφέλιμη με τα σημερινά δεδομένα και συνθήκες. Ενδιαφέρει αυτό την αντιπολίτευση? Σε κάθε περίπτωση φρονώ πως ενδιαφέρει τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού υπό την έννοια ότι ανανεώνεται η ελπίδα του για τη βελτίωση της χώρας και των κοινωνικά αδύναμων.
Και επειδή είμαι από αυτούς που συμφωνώ ότι ο καπιταλισμός είναι ο κύριος υπεύθυνος, μέχρι να ανατραπεί ο καπιταλισμός θα πρέπει να παλέξουμε για τη βελτίωση των κοινωνικά αδύναμων κοινωνικών ομάδων, αλλιώς μας περιμένει ο παράδεισος όσοι πιστεύουμε σε αυτό. Γι' αυτό και υπερψηφίζω το παρόν σχέδιο νόμου.